Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Νίκο τον Στυλιανού. Νίκο, επιτέλους νίκη θα λέγαμε. Επιτέλους νίκη. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που ήμασταν από την προετοιμασία, ξεκινήσαμε 18 άτομα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είχαμε πάρα πολύ κουράση από το πρωτάθλημα φέτος γενικότερα. Όταν σε καλή εθνική πρέπει να είσαι εδώ. Εδώ και ένα μήνα δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Θέλαμε να δείξουμε ότι αυτό που είχε γίνει στο προηγούμενο παράθυρο δεν ήταν τυχαίο. Θέλαμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό. Τόσα χρόνια εγώ δουλεύω με τον coach. Η φιλοσοφία μας είναι αυτή. 63 πόντους, δεν μπορείς να χάσεις. Ακριβώς αυτό ήταν το κλειδί της αμυνάς μας. Παίξαμε τρομερή αμυνά. Είδαμε να βγάζουν πάθος όλοι οι συμπαίκτες σου και εσύ βέβαια. Πες μας έτσι, πώς το βιώσατε αυτό. Όπως έχω πει, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Η φιλοσοφία μας που έχουμε βάλει όλο αυτόν τον καιρό ήταν να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που μπήκαν στο γήπεδο, είχαν τη διάθεση όλοι να παίξουν άμυνα και γι' αυτό καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Νίκο, είδαμε να πετυχαίνεις δύο πολύ σημαντικά τρίποντα εκεί που έκαιγε η μπάλα. Βέβαια, στη συνέχεια πήραν και άλλοι συμπαίκτες σου το πρώτο λόγο για το σκοράρισμα. Είναι ένα από τα στοιχεία που έχει η εθνική μας φέτος. Είναι ο πλουραλισμός στην επίθεση. Αυτό συζητούσαμε και με τα παιδιά, ότι σε αυτή την εθνική τώρα είμαστε 14 άτομα. Έχουν κοπεί τα πρώτα 4 παιδιά, τώρα είμαστε 14. Και δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, δωδέκατος στη δωδεκάδα. Είμαστε όλοι σάξι, θέλω να πιστεύω. Και αυτό είναι ένα κλειδί. Δηλαδή, δίνουμε ο καθένας ό,τι μπορεί και ξέρω ότι αυτός που θα μπει μέσα θα δώσει το ίδιο. Και επιθετικά και αμυντικά. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.